για μένα να παραβρεθώ εδώ. Ήρθαμε και οι δύο, ήρθε και η γυναίκα μου, Άννα, που στέκεται πίσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Το θέμα μου είναι οι αποφάσεις της δεύτερης Βατικανίου Συνόδου για τη Θεία Λατρεία και κάποιοι προβληματισμοί. Θα πω μερικά λόγια πρώτα-πρώτα για την διαταγή της Συνόδου, μα το θέμα μου θα ιδιαίτερα ποια είναι η σημερινή κατάσταση, τι έχει γίνει, τι έχει καταγίνει, τι έχει φέρει, καρποφορήσει αυτή η Σύνοδος σχετική με την Θεία Λατρεία. Λοιπόν, η διαταγή, η Αγία και η Ιερά Σύνοδος, Sacrosanctum Concilium, που ψηφίστηκε πριν από 50 χρόνια, η διάταξη περί Θείας Λατρείας, μερικές σημαντικές αρχές αυτής της διαταγής είναι οι επόμενες. Δηλαδή, πρώτο, η λατρεία είναι η κορύφωση, το αποκορύφωμα και η πηγή όλης της χριστιανικής ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μόνο η Θεία Λατρεία στην ζωή του χριστιανισμού και του χριστιανού, αφού υπάρχουν και οι κάριτας, η διακονία, τόσο σημαντικό πράγμα για τον κάθε χριστιανό, και φυσικά η κατήχηση. Η λατρεία είναι περί διαλόγου ανάμεσα στον Θεό και την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν σε όλες τις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας με το λεγόμενο Πασχαλινό Μυστήριο. Το Πασχαλινό Μυστήριο, Μυστήριο Πασχάλε, μια πολύ σημαντική έννοια της διαταγής, θα πει η ζωή, ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού και η δωριά του Αγίου Πνεύματος. Για να γίνει αυτό, για να μπορέσει να γίνει τέτοια η Θεία Λατρεία, είναι πολύ σημαντικό η πλήρης, η ένεργος, η συνειδητή συμμετοχή όλων των πιστών, όλων των πιστών στην Θεία Λατρεία, όλου του λαού του Θεού. Για μας, τους επαγγελματίες, είναι και επίσης ενδιαφέρον ότι η Σύνοδος λέει και γι' αυτόν τον λόγο η λειτουργική, η ακαδημαϊκή λειτουργική πρέπει να είναι αναγκαίο, σημαντικό, από τα πιο σημαντικούς τομείς που διδάσκονται σε μια θεολογική σχολή. Μας χαϊδεύει αυτό, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και η λειτουργική μοίηση, η μόρφωση ολόκληρου του λαού. Για να γίνει αυτός ο διάλογος ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, χρειάζεται μια μεταρρύθμιση, μια ανανέωση της Θείας Λατρείας. Πρώτο, περισσότερα αναγνώσματα από την Αγία Γραφή. Αναθεώρηση, δεύτερον, των λειτουργικών βιβλίων. Τρίτο, πολύ σημαντικό, κοινοτική ιεροτελεστία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη Ρώμη Καθολική Εκκλησία, που για αιώνες το μοντέλο για την Θεία Λειτουργία ήταν η ιδιωτική λατρεία, η ιδιωτική Θεία Λειτουργία. Η Σύνοδος λέει όχι, όχι, το μοντέλο δεν είναι η ιδιωτική Θεία Λειτουργία, το μοντέλο είναι η κοινοτική Θεία Λειτουργία, η κοινοτική ιεροτελεστία. Κάτι άλλο που είπε και ο κύριος Αλκιβιάδης, Καλυβόπουλος, δηλαδή το μονοπόλιο των λατωνικών της λατινικής γλώσσας σπάζεται. Θα έχουμε χώρο τώρα και για την καθομιλουμένη, στην Εκκλησία. Αυτό θα πει ότι θα έχουμε ανάγκη από μεταφράσεις. Και μια τελευταία αρχή που θέλω να πω εδώ είναι η προσαρμογή. Είναι η προσαρμογή σε άλλες εθνικές παραδόσεις. Ταυτόχρονα η Σύνοδος τονίζει
την διατήρηση της ενότητας της, του ρωμαϊκού λειτουργικού ρυθμού, του ρωμαϊκού λειτουργικού τυπικού και ταυτόχρονα την προσαρμογή σε άλλες εθνικές παραδόσεις. Αυτή είναι η σύνοδος. Τότε τι έγινε μετά. Πρώτον, αναθεώρηση των λειτουργικών βιβλίων, ιδιαίτερα του Μισάλ Ρωμάνων. Ήρθε ένα νέο Μισάλ Ρωμάνων και δίπλα στο Μισάλ Ρωμάνων και ένα νέο λεκτιονάριο, δηλαδή το βιβλίο με τα αναγνώσματα. Όχι πια ένας κύκλος ενός έτους, μα τρία έτη για τις Κυριακές και τις Λησφωτικές και Θεομητορικές γιορτές και δύο έτη για τις Καθημερινές. Αυτό θα πει, σημαίνει ότι μπορούμε να διαβάζουμε πολύ περισσότερα από την Αγία Γραφή όσο πριν. Το κήρυγμα, πιο σημαντικό όσο πριν, επαναφορά των δεήσεων, των πιστών, της εθνούς δεήσεως. Η Θεία Μετάληψη υπό τα δύο είδη, όχι πια υπό μόνο ένα είδη, την Όστια, μα υπό τα δύο είδη. Μετά θα δούμε εάν έχει πραγματοποιηθεί αυτό. Η Σύνοδος επίσης τονίζει το σύλλειτουργό, Όλα αυτά δεν έγινε μόνο για τη Θεία Λειτουργία, μα και για τα άλλα μυστήρια, για τις αγιαστικές πράξεις, για την ακολουθία των ορών, για το λειτουργικό έτος. Και μια μεγάλη ανανέωση που δεν προβλεβόταν από την Σύνοδο είναι η εισφορά, η introduction, η εισαγωγή, ευχαριστώ, της καθομιλουμένης. Η Σύνοδος ήθελε τα λατινικά να διατηρηθούν. Μόνο μερικά μέρη της λειτουργικής συνάξεως να γίνουν στην δημοτική γλώσσα. Η πραγματικότητα, η ποιμαντική πραγματικότητα ήταν μια άλλη. Μετά από την Σύνοδο αποδείχθηκε πολύ γρήγορα πόσο δύσκολο είναι σε μια και ίδια τελετή να έχεις δύο έντολες διαφορετικές γλώσσες. Και γι' αυτόν τον λόγο η δημοτική καθομιλουμένη νίκησε, ας το πούμε έτσι. Ποιο ρόλο, τρίτο στοιχείο, ποιο ρόλο έπαιξε ο Ιωάννης Φουντούλης σε όλο αυτό. Ο νέος Ιωάννης Φουντούλης σπούδασε στο Λέουβεν, στο Λουβάνιο, στο Βέλγιο. Το Λουβάνιο τότε ήταν ένα κέντρο, πολύ σημαντικό κέντρο της λειτουργικής ανανεώσεως και πριν από τη Σύνοδο. Στο Λουβάνιο βρίσκεται το μοναστήρι των Βενδικτινών Κέιζερσπέραχ, Μον Σεζάρ, το βουνό του Αυτοκράτορα, Κέιζερσπέραχ. Εκεί ήταν σημαντική μοναχοί, Βενδικτινοί, που παίξανε μεγάλο ρόλο στο λειτουργικό κίνημα. Ο Φουντούλης τους γνώρισε και είχε καθημερινές επαφές με αυτούς. Το ίδιο στο Τρίερ. Ο Φουντούλης μετά πήγε στο Τρίερ, στους Τρεβίρους. Και στους Τρεβίρους ήταν το... Στα Τρέβιρα βρισκόταν και βρίσκεται ακόμα το Γερμανικό Λειτουργικό Ινστιτούτο με τον Johannes Wagner και τον Balthasar Fischer. Ο Balthasar Fischer, που ήταν και δικός μου καθηγητής της λειτουργικής όταν ήμουν εγώ εκεί, ήταν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της λειτουργικής μεταρρύθμισης στη Ρώμη Καθολική Εκκλησία. Και ο Φουντούλης τον γνώρισε και ήταν μαζί του και μιλήσαμε. Θέλω να πω ότι ο Ιωάννης Φουντούλης δεν είχε τις γνώσεις του από την Καθολική Εκκλησία, από βιβλία, μόνο από βιβλία ή από ακουής, μα το έζησε σε αυτήν την νευραλγική περίοδο της λειτουργικής μεταρρύθμισης στην Καθολική Εκκλησία. Ήταν παρόν, έδωσε το παρόν εκεί. Και
Αυτό μας δείχνει μια σημαντική αρχή, δηλαδή ότι χρειαζόμαστε προσωπικές εμπειρίες. Χρειαζόμαστε προσωπική εμπειρία, όπως, εάν θα μου επιτρέψετε, ο Φίσερ με έστειλε στην Ελλάδα και μου είπε, δεν θέλουμε λειτουργιολόγους που ξέρουν μόνο τα επίσημα λειτουργικά βιβλία. Εμείς θέλουμε καθηγητές που ξέρουν από κοντά, που το έχουν ζήσει, που ξέρουν το λαό, που γιορτάζει, που τελεί τη Θεία Λατρεία. Αυτό θέλουμε και με έστειλε εδώ στην Ελλάδα. Ο Φίσερ σκέφτηκε ότι 3 μήνες θα ήταν αρκετές, θα ήταν αρκετοί. Τελικά έμεινα 3 χρόνια. Τώρα έρχομαι στο τελευταίο, δηλαδή ποιες είναι σημερινές προκλήσεις για την Καθολική Εκκλησία σχετικές με τη Θεία Λατρεία. Πρώτα, η συμμετοχή του λαού. Τόσο σημαντική αρχή της Συνόδου, η συμμετοχή του λαού. Ναι, έχει πραγματοποιηθεί, ναι ή όχι. Ναι και όχι, θα έλεγα. Ναι, αφού είναι δύσκολο να αλλάξεις μια παράδοση που έχει τονίσει τόσο πολύ την ιδιωτική Θεία Λατρεία, την ιδιωτική Θεία Λειτουργία και να ξανατονίζεις τον ρόλο του λαού. Και πώς, εάν δεν έχεις τόση εμπειρία για αιώνες. Μα έχει γίνει σε πολλές ενορίες, σε πολλές επισκοπές, ο λαός παίζει μεγάλο ρόλο. Μα ταυτόχρονα έχουμε ένα άλλο προτσές, μια άλλη διαδικασία που είναι πολύ γενική και που υπερβαίνει τους όρους, τα όρια της Εκκλησίας. Τι εννοώ? Εννοώ τη μεγάλη διαδικασία του αποεκκλησιασμού. Αποεκκλησιασμού. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή ότι όλος και περισσότερος κόσμος δεν εκκλησιάζεται πια. Δεν εκκλησιάζεται πια. Αυτό δεν γίνεται μόνο στην Καθολική Εκκλησία, δεν γίνεται μόνο στην Προτεσταντική Εκκλησία. Εσείς ξέρετε ότι γίνεται και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή η διαδικασία. Και είναι ένα φαινόμενο που υπερβαίνει την Εκκλησία αφού έχει σχέση με κοινωνικές αλλαγές, με την ατομοποίηση, με την παραδοσιοποίηση, detraditionalizing. Δεν ξέρω ακριβώς. Απομάκρυνση από την παράδοση. Αυτές είναι τεράστιες προκλήσεις για την Εκκλησία. Αυτό θα πει συγκεκριμένα ότι σε πολλές βαπτίσεις, σε πολλούς γάμους, σε πολλές κηδείες έχουμε την Εκκλησία γεμάτη με κόσμο που δεν ξέρει πολλά πια για την Εκκλησία. Έχουν βαπτιστεί, φυσικά έχουν παντρευτεί στην Εκκλησία, έχουν κηδευτεί από την Εκκλησία, με δεν είναι πια συνειδητοί εκκλησιαζόμενοι. Και αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση και για την Καθολική Εκκλησία. Δεύτερο, η κοινωτική ακολουθία των ορών που προβλεπόταν από τη Σύνοδο δεν έχει γίνει τόσο πολύ. Στις περισσότερες ενορίες η ακολουθία των ορών δεν γίνεται. Θα έπρεπε, δεν γίνεται. Η Θεία Μετάληψη υπό δύο είδη δεν γίνεται. Τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται σε πολλές ενορίες, τις περισσότερες ενορίες. Και αρκετές ενορίες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, στην Αμερική, εκεί γίνεται. Μα τώρα μιλάμε για την Δυτική Ευρώπη, είναι εξαίρεση. Πάντοτε με το πρόσχημα, θέλει πολύ προετοιμασία, είναι περίπλοκο. Το παράδειγμα της Αμερικής δείχνει ότι είναι δυνατό. Οι μεταφράσεις, το δεύτερο σημείο, πολύ περίπλοκο θέμα. Εάν αρχίσεις να μεταφραστείς, εδώ έχω παραδείγματος χάρη το λατινικό όρντο του Ευχελαίου. Μα είναι στα λατινικά. Το θέλουμε σε μεταφράσεις. Αλλά πώς να μεταφράσεις, με ποια κριτήρια να μεταφράσεις.
Ποια αξία έχει το λατινικό παράδειγμα? Το λατινικό κείμενο είναι κάτι άγιο? Ή χρειαζόμαστε μια ζωντανή δημοτική γλώσσα? Όπως το είπατε και εσείς, για τις μεταφράσεις, αγγλικές μεταφράσεις του ορθόδοξου τυπικού. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που δεν έχει λυθεί στην Καθολική Εκκλησία και υπάρχουν διάφορα ρεύματα μέσα στην Εκκλησία. Το ένα ρεύμα τονίζει την τεράστια αξία της λατινικής γλώσσας και θέλουμε μόνο μεταφράσεις επιλέξιος. Το άλλο ρεύμα τονίζει ότι θέλουμε μια ζωντανή καθομιλουμένη. Αυτό το ζήτημα δεν έχει λυθεί στην Καθολική Εκκλησία. Όλες οι σχετικές συνομιλίες δείχνουν ότι δεν έχουν λυθεί. Και ένα καλό παράδειγμα είναι φυσικά η εισαγωγή του νέου The Roman Missal στην αγγλική γλώσσα, με όλες τις συνομιλίες. Δεύτερο. Συστήσεις. Ευχαριστώ. Ναι. Επόμενο σημείο που έχει σχέση με αυτό το σημείο. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στις προσαρμογές, στις εθνικές και άλλες συνθήκες και την αναγκαία ενότητα του ρωμαϊκού τυπικού, του ρωμαϊκού ρυθμού? Υπάρχουν διάφορες γνώμεις πάνω σε αυτό το θέμα στην Καθολική Εκκλησία. Άλλο θέμα, το λεγόμενο λειτουργικό τρίγωνο. Με το λειτουργικό τρίγωνο εννοώ ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στο Λόγο του Θεού που τελείται στην λατρεία, τον Λόγο του Θεού που γίνεται στην κατήχηση και τον Λόγο του Θεού που γίνεται στην διακονία. Λατρεία χωρίς διακονία ποια αξία έχει? Μα οι απαντήσεις σε αυτό το πώς οι τρεις πόλοι στον λειτουργικό τρίγωνο ανήκουν μαζί, υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις. Και τελικά υπάρχουν φυσικά πολλά σημεία, μα δεν μπορούμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα σημεία, μόνο μνημονεύουν λέμε μερικά. Το θέμα της μίλησης, δηλαδή πώς μπορεί να γίνει μια μίληση στους πιστούς και στους ιερείς, φυσικά, σε όλους μας. Πώς μπορεί να γίνει μια μίληση, πώς μπορούμε εμείς να είμαστε ανοιχτοί για το πασχαλινό μυστήριο, για το μυστήριο της συναντήσεως του Θεού και του λαού που γίνεται μέσα στην λατρεία. Η κοινωνία, η σημερινή δυτική κοινωνία δεν διευκολύνει αυτήν την μίληση και χρειάζεται κόπωση της Εκκλησίας για να γίνει μια μίληση που είναι αληθινή και ταυτόχρονα κατανοητή για τον σημερινό άνθρωπο. Τελειώνω. Η Θεία Λατρεία είναι η κορύφωση και η πηγή, μα τεράστιες προκλήσεις υπάρχουν. Αυτές οι τεράστιες προκλήσεις δεν υπάρχουν μόνο στην Καθολική Εκκλησία. Υπάρχουν και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και είχαν την ευκαιρία να το συζητήσουμε συχνά με τον Γιάννη Φουντούλη. Και ο κύριος Ιωάννης Φουντούλης, ο καθηγητής μου τότε, ήταν πολύ ανοιχτός για τέτοιες συζητήσεις, αφού είχε την προσωπική εμπειρία. Και με αυτήν την ευχή, θα ήθελα να κλείσω αυτή την ευχή ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις μαζί και πιστεύω ότι το κάνω στο δικό του πνεύμα. Και σας ευχαριστώ πολύ.